να σας χαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου κάνατε. Να δώσω συγχαρητήρια στον εισηγητή, γιατί ήταν μια άρτια από όλες τις πλευρές, καλά δομημένη ομιλία. Εγώ δεν έχω πρόθεση να επαναλάβω τα περισσότερα από αυτά με τα οποία συμφωνώ. Απλώς μια παρατήρηση να κάνω, ότι πρέπει να γίνει ένα πρόγραμμα δράσης πέρα από αυτή τη μαζική ολόπλευρη εισήγηση, το τι μπορούν να γίνουν σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο δήμων, και νομίζω κάποια από αυτά πρέπει να υιοθετηθούν από τους συνδυασμούς των υποψήφιων δημάρχων που υποστηρίζουν οι λαϊκές σπήρες που υποστηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία κατάσταση η οποία ο αθλητισμός μαζί με την παιδεία, την οποία είναι κάτι άλλο που με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά, από κοινωνικό αγαθό είναι ξεκάθαρο ότι έχει περάσει σε εμπορεύσιμο αντικείμενο είδος. Με αυτή την έννοια, όσοι έχουν να το καταναλώσουν, να το καταναλώνουν, και όσοι δεν έχουν, δεν θα το καταναλώνουν. Το θέμα είναι κατά πόσο θεωρούμε προοδευτικό εμείς να ασχολούμεθα με τέτοια ζητήματα, τα οποία στο μυαλό κάποιων, ελπίζω όχι μέσα σε αυτό το χώρο, και αριστερών, θεωρούν ότι είναι μια μικροαστική συνήθεια. Το να ασχολείσαι με τον εαυτό σου βασικά, το οποίο έχει να κάνει με το συμμετοχή σου σε αθλητικές δραστηριότητες. Η απάντηση είναι, αγαπητοί φίλοι, ότι δεν είναι καθόλου ότι ασχολείσαι με τον εαυτό σου και δεν είναι καθόλου μικροαστική συνήθεια, αλλά είναι μια επαναστατική συνήθεια να προασπίσεις την υγεία, κατά κύριο λόγο, του εργαζόμενου, ο οποίος είναι ο μοχλός παραγωγής. Προφανώς και όλων των υπολείπων, είτε είναι παιδιά, είτε είναι εκτός παραγωγής, έχει να κάνει ξεκάθαρα με την υγεία του. Τα είπε η εισήγηση, διαπιστωμένα βοηθάει στην πρόληψη και αποκατάσταση 26 ασθενειών, χρόνιων ασθενειών, και διαπιστωμένα ρίχνει την οσιρότητα και την θνησιμότητα από όλες τις αιτίες. Άρα εδώ προκύπτει ότι έχεις ένα αντικείμενο που συμβάλλει στην υγεία και στην ευτυχία του εργαζόμενου, το οποίο είναι εμπορεύσιμο και το οποίο δεν έχει πρόσβαση ο κόσμος που δεν έχει εισόδημα. Με αυτή την έννοια είναι μια έμεση εκμετάλλευση. Δεν είναι μόνο η εκμετάλλευση, κάποιοι πάει και του πληρώνουν 400 ευρώ ενώ παράγει 2.000 ευρώ το μήνα. Του υποσκάπτουν την υγεία του και να απολαύσει αυτά που θα μπορεί να κάνει δεν είναι υγιής. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο αθλητισμός διαπαιδαγωγεί και διαμορφώνει συνειδήσεις. Και εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν διαμορφώνει μόνο θετικές συνειδήσεις, μπορεί να διαμορφώσει και αρνητικές συνειδήσεις. Και κάποιοι από τους συντρόφους ή γενικά αριστερούς που έχουν αυτή την άποψη ότι είναι μικροαστικό, είναι γιατί βλέπουν τη βία που υπάρχει μέσα στον αθλητισμό, βλέπουν το στοίχημα μέσα στον αθλητισμό, βλέπουν ότι οι φασιστικά κόμματα προάγουν τη σωματική ρώμη για να επιβάλλουν τάχατες, να μην πω ονόματα εδώ μέσα, εντάξει, την ιδεολογία τους, και κάποιος κόσμος απομακρύνεται από αυτό που λέγεται αθλητισμός. Γιατί το έχει συνδυάσει με αυτή την εικόνα. Ο αθλητισμός, όπως και άλλα πράγματα στην κοινωνία, μπορεί να είναι θετικό, μπορεί να είναι αρνητικό. Αν θα είναι θετικό γεγονός ή όχι, εξαρτάται από την ιδεολογία την επικρατούσα. Και εμείς δεν αγωνιζόμαστε για αυτά τα πράγματα, εμείς αγωνιζόμαστε για να διασφαλίσουμε, είπα, την υγεία του ατόμου, είτε είναι 5 χρονών είτε 95 χρονών, για να μπορεί να είναι ευτυχής, παραγωγικός. Και το δεύτερο, νοιαζόμαστε ο αθλητισμός να αποτελέσει ένα βήμα να διαμορφώσει μια προσωπικότητα που έχει να κάνει με αγωνιστικότητα, με εφαγωνίζεστε και με τον αγώνα. Δεν υπάρχει αριστερός άνθρωπος που δεν μπορεί να αγωνίζεται. Είμαστε άτομα του καναπέ και αυτά στα δίνει, σε μαθαίνει ο αθλητισμός. Φυσικά αν κάποιος θέλει να το πάρετε για να κερδίσει τον άλλον,
δεν είναι αθλητισμός. Το οποίο υπάρχει. Υπάρχουν στημένα παιχνίδια και όχι μόνο στον αθλητισμό, στα πολιτικά, στη ζωή, τα βλέπετε. Άρα έχουμε να κάνουμε με αυτό το, τη μεγάλη δραστηριότητα που λέγεται αθλητισμό και για να μην κουράσω, γιατί είπα δεν θα κουράσω και θα τελειώσω, απλώς θα επανέλθω εγώ τώρα ότι επειδή είναι πολύ καλή εισήγηση, πρέπει να προταθούν κάποιες άξονες με βάση αυτή την εισήγηση δράσης που πρέπει να γίνουν. Γιατί τώρα τι γίνεται, επειδή σου λέει όποιος έχει λεφτά ας πάει να κάνει αθλητισμό, εντάξει, ακόμα και να πιστεί ο κόσμος, ο λαός, είναι το θέμα που θα πάει να κάνει αθλητισμό. Τα είπε εισήγηση, όλα αυτά τα θέματα, εγώ νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα, αλλά δεν υπάρχει διάθεση. Και δεν υπάρχει διάθεση από τους αυτούς που δυνατότητα σε τοπικό επίπεδο. Δεν περιμένω τίποτα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αλλά περιμένω από δημάρχους και περιφερειάρχες να νοιαστούν για τα προβλήματα του κόσμου. Οι οποίοι όμως δεν νοιάζονται ή νοιάζονται με λάθος τρόπο. Δηλαδή βλέπετε ότι στα νότια προάστια, που τα οποία προέρχομαι εγώ, υπάρχουν ένα σωρό χώροι που με πολύ λίγα έξοδα μπορούν να τους διαμορφώσουν και να τις δώσουν στον κόσμο. Και δεν τις κάνουν, δεν τους κάνουνε. Θέλω να σου πω τον ασύρμα του Άγιο Δημήτριο. Δεν το κάνουνε. Περιμένουν τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Γιατί δεν είναι όλοι δήμαρχοι σαν τον Πελετίδη που ήταν χτες στα δικαστήρια, γιατί πήγε και καθάρισε και τον έδωσε στο κάτω στην παραλία της Πάτρας το χώρο στο λαό του, γιατί έφτιαξε 5 γήπεδα. Και βασικά θέλει θέληση. Θέλει θέληση, θέλει αγωνιστικότητα και να μην μετρήσεις το κόστος. Δεν μιλάμε κόστος ζωής και θανάτου. Κάποιο κόστος έχει προφανώς. Δεν υπάρχουν χώροι να περπατήσουν. Δηλαδή είναι μια τραγωδία. Λέει ο γυναικολόγος της Αιγαίας πήγαινε να περπατήσει, να γεννήσει καλύτερα. Πού να περπατήσει, αφού δεν πατήσει τα αυτοκίνητα. Τώρα δεν μας θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη, που μας θέλει για όλα τα άλλα. Γιατί δεν μπορούν να βρεθούν δύο δημάρχοι να βάλουν 1000 μέτρα ο ένας δήμαρχος από εδώ και 1000 μέτρα από εκεί ένα πεζόδρομο. Ο λόγος που δεν βρίσκονται είναι για τους πεζόδρομους τους κάνουν και στα εμπορικά κέντρα. Ή έξω από τα σπίτια των δημοτικών συμβούλων. Πάρτε να δείτε που έχει πεζόδρομο στη γειτονιά σας ή δημοτικός σύμβουλος για να πάρει αξία το σπίτι του είναι στα εμπορικά κέντρα. Γιατί μας σταυλώνουν στα μολ, στα εμπορικά κέντρα. Αυτό θέλουν να κάνουν. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο και θα σταματήσω εδώ και ευχαριστώ πολύ πάλι μου καλέσατε. Μεγάλο περιθώριο για δράση σε απλά πράγματα. Εντάξει, αλλά πρέπει κάθε γειτονιά να βρει τα δικά της και να τα προτείνει και η περιφέρεια που είσαστε εσείς υποψήφοι να ενώσει όλα αυτά να κάνει κάτι καλό και ωραίο. Ευχαριστώ πολύ.